Coach, σήμερα η ομάδα σας θεωρώ ότι ήταν βελτιωμένη από τα τελευταία παιχνίδια. Παίξατε καλά στην άμυνα, λίγο ίσως να υστερήσατε στην επίθεση σε κάποια σημεία, λίγο δεν ξέρω πού άλλο κρίθηκε το παιχνίδι κατά τη γνώμη σας και δεν μπορέσατε μέχρι τέλους να βάλετε περισσότερη πίεση στον Κεραυνό. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού, γιατί δίκαια κατέκτησε το ροζ φύλλο αγώνα. Όντως τα παιδιά σήμερα έδειξαν σαφώς κάποια βελτίωση, περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι. Στην άμυνα ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε διάθεση, ήμασταν aggressive, πηγαίναμε στις επαφές, δεν έκαναν πίσω σε κανένα σημείο του αγώνα. Δυστυχώς όμως στην επίθεση, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι και δεν μπορούσαμε να εκτελέσουμε σωστά το επιθετικό μας πλάνο. Παίρναμε βιασμένες αποφάσεις, οι αποστάσεις μας και η ταχύτητα εκτέλεσης δεν ήταν εκεί όπως ήταν σε άλλα παιχνίδια, και ήταν επόμενο να έρθουν τα κακά ποσοστά και στο τέλος η ΙΤ. Η Ένωση ξεκίνησε με 7-0, μας εντυπωσίασε όλους. Στη συνέχεια περάσατε αρκετά εξωαγωνιστικά τα οποία σας δυσκόλεψαν. Η Ένωση όμως τα τελευταίες αγωνιστικές θεωρώ ότι και πάλι επιστρέφει, είναι ανεβασμένη. Πότε θεωρείτε εσείς ότι η ομάδα σας θα είναι σε θέση να ξανακοντράρει στα ίσα τις τρεις πρώτες ομάδες ή είναι ήδη σε αυτή την κατάσταση? Εντάξει, ξεκινώντας τη χρονιά γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα απειρίας. Δηλαδή το να διαχειριστείς αποτελέσματα, είτε αυτά είναι θετικά είτε αυτά είναι αρνητικά. Μπήκαμε με το δεξί, κάναμε με πολλές νίκες, κάναμε μεγάλες νίκες. Μετά ήρθε το πρόβλημα τραυματισμού, το σοβαρό του πρώην point guard της ομάδας, ο οποίος είναι πλέον παρελθόν. Μετά είχαμε τα θέματα με το COVID, όπου είχαμε περάσει ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς προπονήσεις, και μετά ξεκίνησαν να έρχονται τα αρνητικά αποτελέσματα. Ο παράγοντας απειρία, τα αρνητικά αποτελέσματα, αυτό που είπα πριν, ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα αποτελέσματα, κάπου κλονίστηκε η αυτοπεποίθησή μας και βλέπεις ότι επιθετικά τα παιδιά πάντα δείχνουν να διστάζουν. Είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση, προσπαθούμε να τους τονώσουμε το ηθικό. Τους υπενθυμίζουμε κατά κάποιο τρόπο το τι είχαν πετύχει στον πρώτο γύρο, θέλοντας να τους δείξουμε ποιες είναι οι δυνατότητες τους και ότι πρέπει να πιστέψουν στον εαυτό τους. Εντάξει, είναι ένα θέμα ότι και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, το ξεκίνημα της χρονιάς μας βρήκε εμάς αρκετά προετοιμασμένους, παίζαμε καλά. Τώρα όμως θεωρώ ότι διανύουμε ένα διάστημα αντιφορμαρίσματος και ελπίζω σύντομα να επιστρέψουμε σε περίοδο φόρμας. Μια τελευταία ερώτηση. Πόσο αισιόδοξος είστε για τη συνέχεια της σεζόν, γνωρίζοντας καλύτερα από όλους αυτή την ομάδα? Αισιόδοξος είμαι πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα καταφέρουμε να εκτελούμε σωστά στην επίθεση. Αμυντικά θεωρώ ότι δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε τα παιδιά, έχουμε τα κορμιά τα οποία να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτά που θέλουμε. Θεωρώ ότι σύντομα θα καταφέρουμε να επανέλθουμε στις νίκες. Κότς, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.